Θα αναφερθώ όμως στον συνάδελφό μου, τον κύριο Αλέξη Κούγια. Οι δικηγόροι δεν δημοσιοποιούν περιεχόμενο ιδιωτικής συνομιλίας. Αυτό είναι τουλάχιστον άστοχο, αντιδιοντολογικό και ανήθικο. Διαψεύδω κατηγορηματικά ότι δήθεν έγινε οικονομική πρόταση οικονομικής αποζημίωσης της οικογένειας της ανήλικης Μαρκέλας. Το μόνο που έγινε ήταν ότι υπήρξε μία τηλεφωνική επικοινωνία με την οποία ήθελα να διαμαρτυρηθώ για τις επιθέσεις που δεχόμουν και τους δυσμενείς σχολιασμούς σε τηλεοπτικό σταθμό, σε δελτίο ειδήσεων. Με εκείνη την αφορμή υπόθηκε ότι ενδεχομένως την προηγούμενη Κυριακή θα υπήρχε συνάντηση. Απέστειλα γραπτό μήνυμα και του είπα ότι αυτό ακυρώνεται λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων και εγώ ο ίδιος μου ματέωσα αυτήν τη συνάντηση. Η απάντηση, το μήνυμα του κυρίου Κούγια ήλθε ότι ήταν ενδεχομένως ανέφικτη οποιαδήποτε επίτευξη εξοδικαστικής συμφωνίας που δεν ήμουν κομιστής ως εξοδοτημένος τέτοιας πρότασης, έγινε για τα προσχήματα αφού πρώτα βγήκε και μίλησε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης επικαλούμενος ότι δήθεν προτείναμε οικονομική αποζημίωση. Είναι πάρα πολύ άδικο στο βωμό της δημοσιότητας που αναζητά απεγνωσμένα να φύγει κατά αυτόν τον θα έλεγα απαράδεκτο τρόπο ένα συνάδελφο. Θα τα πούμε μετά την απολογία. Ευχαριστώ.